Καλησπέρα κύριε Λίτο. Καλησπέρα σας. Πώς εξελίσσεται τώρα το κόστος της αγροτικής παραγωγής και ποιοι παράγοντες το επιβαρύνουν περισσότερο? Δύο είναι τα σημαντικά που έχουμε αυξημένο κόστος. Είναι το πετρέλαιο και το λίπασμα. Ειδικά για το πετρέλαιο με 85-90 ευρώ το βαρέλι θα έπρεπε να έχει από ένα 15 μέχρι ένα 30. Και εμείς στην Αγγλία το βλέπουμε κοντά στα 2 ευρώ, 90. Αυτό τι σημαίνει? Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης? Αυτό σημαίνει ότι κάποια υπουργεία δεν κάνουν σωστά δουλειά τους, θα πρέπει να κάνουν ελέγχους. Και ακούμε τον υπουργό να δίνει άλλη εξήγηση γι' αυτό και τον υφυπουργό να δίνει άλλη εξήγηση γι' αυτό. Τα μέτρα... Γεγονός είναι ότι το πετρέλαιο βάσει τιμής βαρελιού θα έπρεπε να είναι φτηνότερο. Και οι Έλληνες καταναλωτές, όλοι οι επαγγελματίες και οι αγρότες, όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο είναι πανάκριβο. Τι συνέβη με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο? Γιατί κάποιοι δεν πήραν τα χρήματα ή εισέπραξαν λιγότερα από όσα υπολόγιζαν? Πολύ σωστά το ρωτάτε. Είναι η χειρότερη πληρωμή που έγινε ποτέ. Την πληρωμή την έκανε ο κύριος Βεσιρόπουλος. Καλό θα είναι να τον βγάλετε να το ρωτήσετε. Πρώτη φορά δεν πληρώθηκαν σωστά. Κάποιοι δεν πήραν καθόλου. Άλλος πήρε 1 ευρώ το στρέμμα. Και για πρώτη φορά οι αγρότες δεν μπορούν έχει πού να απευθυνθούν για να κάνουν ένσταση. Δηλαδή αυτός που έχει αδικηθεί, κύριε Λίτο, δεν μπορεί κάπου να αποτανθεί για να διορθωθεί το ενδεχόμενο λάθος που έχει γίνει? Πέρασαν 40 ημέρες και ακόμη δεν μπορεί κάποιος να κάνει μια παρέμβαση, να διορθωθεί, να κάνει μια δικτυακή πράξη, να διορθώσει το πρόβλημα. Τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει, που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, έχουν βοηθήσει σε κάποιο βαθμό τους αγρότες? Κοιτάξτε, αν το πετρέλαιο δινόταν σε όλους σωστά, είναι βοήθεια. Διαβάζω όμως στα social media διαμαρτυρίες αγροτών για καθυστερήσεις στην καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Αυτές οι καθυστερήσεις πού εντοπίζονται? Αποζημιώσεων, εμείς τέλος Ιουνίου στο νομόσερον είχαμε μια τεράστια θεομηνία, δύο δήμοι μπήκαν και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υποσχέθηκε ο υπουργός με τον κύριο Τριανταόπουλο και τον κύριο Λικουρέτζο ότι σε 3 μήνες θα γίνει η προκαταβολή, όχι η εξόφληση, η προκαταβολή για τις αποζημιώσεις. Όντως, περίπου πριν κάνα δεκαήμερο, στη Βουλή ο κύριος Γεωργαντάς πέρασε το νομοσχέδιο που έπρεπε, έκανε μια τροποποιητική και την επόμενη εβδομάδα οι αγρότες θα πάρουν την προκαταβολή τους. Αυτό είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα όπως μας το υποσχέθηκαν τότε. Εσείς θα έχετε κάποια επικοινωνία με τον αρμόδιο υπουργό για όλα αυτά τα θέματα? Βεβαίως, μιλάμε. Τι σας απαντάει, ειδικά αυτό που λέτε ότι με το λάθος που έχει γίνει και κάποιοι δεν έχουν πάρει καθόλου? Δεν είναι, ο κύριος Βεζιρόπουλος είναι, όχι ο κύριος Γεωργαντάς. Με τον κύριο Βεζιρόπουλο δεν έχουμε κάποια επαφή. Και ποια είναι τώρα τα επόμενα βήματα, τι θα συμβεί? Τώρα θα δώσουν, γι' αυτό περιμένουν να δούμε, να μας απαντήσουν. Έχουμε ενοχλήσει και είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών πλήρωσε, χωρίς να πάρει στοιχεία. Πώς γίνεται αυτό, κουτουρού, ό,τι μπορείς να υπολογίσεις τον καθένα, πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, έτσι όπως έγινε η πληρωμή, αυτό αποδεικνύεται ότι η πληρωμή ήταν κουτουρού. Πάντως, ποιες περιόδους είναι που λέμε ζεσταίνουν οι αγρότες στα τρακτέρ για να κατέβουν στους δρόμους? Ποια περίοδος είναι τώρα, το φθινόπωρο δεν είναι συνήθως? Είναι για χειμώνα, αλλά για να ξεκινήσει κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνονται προζήμια ή προσυναντήσεις από τέλος καλοκαιριού. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει προς το παρόν. Ναι, δεν έχετε αρχίσει δηλαδή να μαζεύεστε να φαίνεται. Έχουν αρχίσει οι αγρότες και παρατάνε τα χωράφια τους, κύριε Λίτο? Λένε δεν αξίζει να το καλλιεργήσω? Όχι. Καλλιεργούνται τα πάντα. Κανένας αγρότης δεν αφήνει το χωράφι του. Ναι, μεν έχουμε ακριβό κοστολόγιο, αλλά πουλάμε και ακριβά. Εξάγεται κατά βάση, είναι... έτσι. Εξάγουν κατά βάση, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, και εξάγουν και στην εσωτερική αγορά. Όλα τα προϊόντα σήμερα, τα περισσότερα μάλλον, όχι όλα, τα περισσότερα, είναι πολύ ακριβά. Πολύ ακριβά. Δηλαδή και εμείς αγοράζουμε ακριβό το πετρέλαιο και το λίπασμα, αλλά πουλάμε και πολύ ακριβά. Ναι. Το πρόβλημα θα είναι όταν θα πέσουν οι τιμές, που κάποια στιγμή θα πέσουν. Να μην μείνουν ακριβά τα προϊόντα. Εκεί πώς θα γίνει, αλλά και για τον καταναλωτή τα προϊόντα είναι ακριβά. Και για τον κτηνοτρόφο είναι ακριβό το καλαμπόκι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λίτο, για την επικοινωνία. Περιμένω να μάθω αν έχει αποκατασταθεί αυτή η αδικία, αυτό το κουτουρού όπως το χαρακτηρίσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μα είναι τέρμα κουτουρού. Ναι, ναι. Να δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορεί. Θα διορθώσουν. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Θέλουμε να ελπίζουμε τώρα 20 του μηνός που ξεκινάει η αγρότικα
μήπως έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε και εμείς με αγωνία να διεξαχθεί η Αγρότικα εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που φέτος είχε την τιμητική της μετά από την κλασική Διεθνή Έκθεση. Είχαμε την Πηγιόν, τώρα έχουμε την Αγρότικα. Φαίνεται ότι επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα. Ευχαριστώ κύριε Λίτο. Καλή συνέχεια. Είσαι ακριβώς.